Ε, Έχει πραγματικά πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, ναι. γιατί οι εξελίξει τρέχουν και στο τέλο. Τρέχουν οι εξελίξει. Μπορεί αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα, τα, τα... αφορά τι βροχοπτώσει, να μην υπάρχουν, αλλά τα πλημμυρικά φαινόμενα συνεχίζονται ε, και εξελίσσονται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, Κώστα, είναι το κομμάτι των νεκρών ζώων, το οποίο αποτελεί μια υγειονομική βόμβα, μπορούμε να πούμε, μετά από την ε, κακοκαιρία Ντάνιελ. Ο αριθμός τώρα των νεκρών ζώων αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Ή μιλάμε για χιλιάδες νεκρά ζώα, ενώ στα λιμνάζοντα νερά υπάρχουν καταγραφές και, δι... και, και, και υπάρχουν εικόνες που αναμειγνύονται. Ε, τα λιμνάζοντα νερά υπάρχουν με, ε, αναμειγνύονται με τα νερά της αποχέτευσης, στηβάζονται τα νεκρά ζώα, στηβάζονται νεκρά τροκτικά. Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να μην αποτελέσουν ε, μια υγειονομική βόμβα η οποία θα... Το επόμενο στίχημα από ό,τι φαίνεται για την πολιτεία είναι να, να γίνει η σωστή δυνατή διαχείριση αυτή τη βόμβα. Να περισυλλεγούν όλα αυτά τα, τα ψόφια τρόπου, με ψόφια ποια ψόφια τα νεκρά. γιατί έτσι. τώρα μιλάμε. Ακριβώ αυτό που λε. Πάρα πολύ σωστά το, το, το θέλει. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, βοηδοί, ε, εγωπρόβατα, δεν είναι μόνο γουρούνια, είναι κότε. Είναι ο Θεσσαλικό κάπω πραγματι... ήταν ένα παράδεισο και πανίδα και χλωρίδα, να το πω έτσι ναι, σχηματικά. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί πολλοί λένε ότι ήδη έχει καθυστερήσει αυτή η διαδικασία. Δεν μιλάει κάποιο για τι περιοχέ όπου πραγματικά είναι ακόμα πολύ δύσκολη η πρόσβαση, γιατί όταν ήταν νερά πριν από λίγε μέρε, Άγγελε και κυρίε ναι, και κύριοι, ναι. ήταν δύο και τρία μέτρα. Δεν μπορούσε να επιχειρήσει. Προφανώ και δεν μπορεί να επιχειρήσει κανεί. Δεν, δεν, μιλάμε για αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν περιοχέ όπου έχουν υποχωρήσει τα νερά. Λάσπε, μεν. Οκ, okay, λάσπε, αλλά μπορούν να πάνε στην ενεργεία. Ειδικά συνεργεία και όχι αυτό που είχε υποθεί τις προηγούμενες ημέρες. Οι πολίτες που στον προαβλιο χώρο των σπιτιών τους βλέπουν νεκρά ζώα να πάνε να τα θάψουν μόνοι. Οι μόνος. ειδικοί υποστηρίζουν, Κώστα, πως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να είσαι σε τέτοιες περιοχές και να επιχειρήσεις να κάνεις την ε, μεταφορά και τη συλλογή νεκρών ζώων κάτω από τέτοιες συνθήκες εάν δεν φοράς ειδική στολή, ειδικέ μάσκες χρειάζεται εκπαιδευμένους ανθρώπους για να γίνει η μεταφορά και η ταφή αυτών των ζώων ενώ ε, υπάρχουν άρθρα... Και όχι μόνο αν μου επιτρέψεις, όχι μόνο ταφή, έτσι, υπάρχει και το, το πιθανότητα της κάφης. Αυτό ακριβώ ακριβώς πήγα νομίζω είναι καλύ, ακόμα καλύτερα η καύση παρά, παρά, παρά τη υγειονομική ταφή. Κώστα, υπάρχει ένα άρθρο στο Reuters σύμφωνα με το οποίο... Ναι. Οι αντίστοιχες, μιλάει για την καταστροφή στην Ελλάδα και κάνει τη σύγκριση με αντίστοιχε καταστάσει που υπήρχαν πολλά νεκρά ζώα ότι ακολουθούνταν η διαδικασία μια πολύ προσεγμένη συλλογή, μεταφορά και έπειτα καύση, ναι. προκειμένου να είναι ασφαλή. Τώρα, εδώ πέρα οι συνθήκε είναι και αρκετά ε, διαφορετικέ και αρκετά έντονε. Ε, ο Υπουργό Επικρατεία, να πούμε ο Μάκη Βορύδη, μίλησε σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό και είπε ότι έχουν ζευτεί, έχουν έως σήμερα 35 με 40 χιλιάδες ζώα ε, και διευκρίνησε ότι ακούγονται διάφοροι αριθμοί αλλά μέχρι στιγμή τα δηλωμένα στον ΕΛΓΑ είναι περίπου 75 χιλιάδες ζώα. Ειδήσεις... Εδώ υπάρχει μία... Αυτό που λέει ο κύριος Βορρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχουν πολλοί στην περιοχή, πρέπει να τα λέμε όλα, γιατί αν, δεν τα... αν αποκρύπτουμε ειδήσει και πληροφορίες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση. Πολύ δεν δηλώνουν αυτά που έχουν. Για φορολογικούς λόγους, για εξοικονόμηση χρημάτων, ο καθένας λειτουργεί όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Όταν όμως αυτά τα ζώα τα οποία έχει στην κατοχή σου Πνίγονται σε τέτοιε πλημμύρε και δεν τα έχει δηλώσει. Ουσιαστικά δεν μπορεί να πάρει και αποζημίωση. Προφανώ δεν μπορεί να πάρει. Πρώτα αποζημίωση. πρέπει να τα δηλώσει, να φορολογηθεί και μετά να πάρει την αποζημίωση. Και έτσι υπάρχει και η διαφορά στα νούμερα. Γιατί δεν υπάρχουν, και οι νόμοι, υπάρχουν οι νόμοι. Αυτοί που πραγματικά δηλώνουν τα πάντα δεν είναι η έξυπνοι τη ιστορία αυτή και οι άλλοι είναι. Ή... Τέλος Σωστά. Πάρα. Αυτό που ανέφερε ο κύριο Βορύδη ήταν ότι η δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι για ορισμένα ζώα που είναι μέσα σε μαντριά ακόμα, ναι. που δεν υπάρχει πρόσβαση και ούτε συνεργεία μπορούν να πάνε. Περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά για να μπουν να πάρουν τα ζώα από εκεί. Πάντως είναι δέκατη μέρα, έτσι. Είναι δέκατη μέρα. Yeah. Ε... Είναι, είναι, είναι όμω μια δύσκολη επιχείρηση. Δεν, κανείς, κανείς Ωστόσο, δε... ναι, είναι δέκατη ημέρα. Κανεί δεν, δεν, λέει, δεν αντιλέγει ότι είναι προφανώ μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Αλλά και πάλι, εγώ θα παραλάβω, είναι δέκατη ημέρα. Να πούμε ότι αυτό που δήλωσε ο κύριο Βορήδη ήταν και ότι τα νεκρά ζώα που μπορούν να μαζευτούν έχουν συλλεχθεί και αυτά που έχουν μείνει είναι. έκανε μια εκτίμηση για 2.000 ζώα που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή έξω τη δέκατη μέρα που θα μαζευτούν. Ή μίλησε για σήμερα ή όποτε γίνεται, τα υπόλοιπα είναι σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση. Ναι, ναι. Ε, τώρα είχαμε και δηλώσει σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό το πρωί του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος μίλησε α, για διαχειρήσιμη κατάσταση πλέον στη Θεσσαλία και ε, όσον αφορά τις αποζημιώσεις, ότι θα δοθεί η προκαταβολή ε, για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, γεωργούς και τον Οκτώβριο. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται σε, στα, στα θέματα των αποζημιώσεων. Μικρή, ταπεινή, δική μου άποψη. Δεν είναι μόνο το, ε, η γη, δεν είναι μόνο το ζωικό κεφάλαιο το οποίο έχει καταστραφεί, αλλά ένας ιεργός έχει μηχανήματα. Ακριβώς. Δεν πας με την τσάπα όπως πηγαίνανε παλιά να σκάψεις ένα χωράφι το οποίο μπορεί να έχει 40-50 στρέμματα. Έχει τρακτέρ έχει μηχανιστικέ μηχανές έχει, έχει άλλα μηχανήματα μηχα... τα οποία έχουν τεράστιο που κόστος, έχουν πολύ μεγάλο κόστος. κόστος και πρέπει η κεντρική εξουσία σε αυτές τις πλατφόρμες τι οποίε έχει ανοίξει πρέπει με μία δήλωση να τα κάνεις όλα όχι Μία δήλωση, ε, η γη η οποία έχει, έχει χαθεί. Μία δήλωση, το φυτικό ε, προϊόν που έχει σκάσει. Άλλη δήλωση, το ζωικό. Άλλη, άλλη δήλωση, δήλωση, τα μηχανήματα. Ναι. Ε, πρέπει να γίνει συνολικά για να μπορέσουν κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν. να ορθοποδήσουν και την να. την προκαταβολή. Ναι. Όχι το σύνολο της αποζημίωση, ναι. την προκαταβολή. Ναι. Και που δεν ξέρουμε καν ποια θα και είναι Και κατά αυτή πόσο αυτή η προκαταβολή ή όλο το ποσό θα τους βοηθήσει να, να, να συνεχίσουν αυτό που, που, που έκαναν. Και πόσοι από αυτούς θα συνεχίσουν αυτό που Όσοι έκανα... προέρχονται, Άγγελε, από αγροτικές περιοχές, από χωριά, ξεκίνησαν από κάπου και έχουν φτάσει σε ένα σημείο, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αγρότης, τι αγώνα δίνει καθημερινά ο αγρότης. Και όταν τον βρίσκει αυτή η καταστροφή... Πραγματικά χρειάζεται βοήθεια. Αν δεν πάρει βοήθεια, τελείωσε ο αγρότη από εκεί. Και τελείωσε και ο πρωτογενή τομέα. Ε, ναι, ναι, προ, προφανώ δεν το συζητάμε. Τώρα, πέρα λοιπόν από όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα, όπω σου, σου είπα και πριν, ναι. ότι υπάρχουν ακόμα τα ενώ έχουν σταματήσει οι έντονε βροχοπτώσει, τα πλημμυρικά φαινόμενα και τα προβλήματα που προκαλεί α, <χω> η κακοκαιρία Ντάνιελ μέχρι και σήμερα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τη χώρα. Με τελευταίο ότι δεν άντεξε η γέφυρα στον Παλαιόπυργο και είχαμε την κατάρρευσή τη. Είχαμε λοιπόν την κατάρρευση τη γέφυρα στον Παλαιόπυργο, η συγκεκριμένη γέφυρα να πούμε συνδέει τον Παλαιόπυργο με την Αλεξανδρινή, τα παραλιακά χωριά, χωριά δηλαδή του Δήμου Τεμπών και το Στριντζο και έβγαινε προ τον κεντρικό δρόμο ομολίου προ το Στόμιο. Κατέρευσε λοιπόν η γέφυρα. Τηλα, η πρόσβαση. δώσει, αυτή η εικόνα για αυτή... γέφυρα που λέει ο Άγγελ. Η οποία κατέρευσε. Σήμερα. Ναι. Ε, μετά από τόσε μέρες. Οπότε βλέπουμε ότι συνεχίζεται μια, μια, μια καταστροφή η οποία δεν έχει τέλος μέχρι στιγμή. Ναι. Ε, η κατάρρευση λοιπόν της γέφυρας έκανε ουσιαστικά, την προσ, η πρόσβαση γίνεται πλέον στην περιοχή του Παλαιόπυργου μέσω του Πυργετού. Ναι. Και ε, αναμένουμε και και όχι μόνο αυτό, είχαμε και την ε, καθίζηση ενός τμήματος του, της σύραγγας. Να δείτε εδώ, αυτό, δείτε εδώ αυτό το, το βίντεο. Δηλαδή τώρα είναι, αν δεν κάνω λάθος, σύραγγα Μαρίνος Αντίπας, έτσι Ακριβώς. στα ΤΕΜΠΗ. Είναι μια πολύ μεγάλη νομίζω είναι η μεγαλύτερη σύραγγα, αν, αν μπορεί να κάνω λάθος τώρα σε αυτό, νομίζω μια είναι η μεγαλύτερη σε μήκο σύραγγα που υπάρχει στη, στη χώρα. Καθίζηση μέσα εκεί, δηλαδή εντάξει δεν υπήρχε αντιπλημμυρικό σύστημα. Μπορώ να καταλάβω. Είναι καινούρια σειρά, έτσι. Ναι, σωστά. Πόσο είναι, Δύο-τριών ετών είναι πολύ, πότε, είναι πριν πολύ, από δύο χρόνια. Πολύ αν δεν κάνω λάθος, δόθηκε σε κυκλοφορία σε αυτή η κατασκευή. Εντάξει. Και αυτό που βλέπετε, αυτή η εικόνα με την καθίδρυση μέσα στη σύραγγα, στα, στα τέμπη στη σύραγγα Μαρίνο Αντίπα, είναι πολύ πριν από εκεί που έχει διακοπεί, αν δεν κάνω λάθο, η, η, η κυκλοφορία, κυκλοφορία των, των οχημάτων. Έτσι. Είναι αρκετά πριν. Κλειστή να πούμε ότι παραμένει η, οδός, η εθνική οδό. Ε, έκανα την περίμενα Θεσσαλονίκη. Στο ύψο τη λάρη. Ωστόσο, τώρα η κατάσταση βελτιώνεται. Να δείτε εδώ τι εικόνε. Οι εικόνα... εικόνε αυτέ μπορούμε να πούμε ότι βέβαια δεν είναι σημερινέ για, μην... για να είμαστε συγκεκριμένοι. Όχι, να αλλά δέμε. νομίζω ότι αυτή είναι... η εικόνα δεν έχει αλλάξει και πολύ. Έχει, έχει αλλάξει. Έχει έχει αλλάξει. αλλάξει. Η πέρα... εικόνα είναι αρκετά βελτιωμένη. Ναι. Υπάρχει μια υποχώρηση των υδάτων. Ναι. Ωστόσο, ακόμα προφανώ είμαστε πολύ μακριά από ό,τι φαίνεται στο να αποκατασταθεί ε, η κατάσταση και η κυκλοφορία να επανέλθει. Ε, Όλα τα χωριά παραμένουν και εξακολουθούν σε όλα τα χωριά να υπάρχουν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και ε, προκειμένου να αντλούν ε, νερό, ναι, δυνάμεις προφανώς, του στρατού, ναι. εθελοντικές ομάδες. Αλλά να πούμε και ακόμα κάτι και να κλείσουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία ε, τις τελευταίες ώρες ε, και στα βόρεια της Μαγνησίας, στη λίμνη Κάρλα, Μάλιστα. όπου το ύψος των νερών ανεβαίνει ε, και απειλεί να πλημμυρίσει μεγάλε εκτάσει του Θεσσαλικού κάμπου μεταξύ των νομών Μαγνησία και Ελλάδα. Αυτό μα έλειπε τώρα να ξεχυλήσει, να πλημμυρίσει και η περιοχή γύρω στην, από τη λίμνη Κάρλα. Τότε η καταστροφή, αν τώρα είναι χ, τότε θα είναι χ στην ιωστή η καταστροφή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω απλώ είναι ότι ναι, μεν θα υποχωρήσουν κάποια στιγμή τα νερά και στην εθνική οδό και θα δοθεί, φαντάζομαι, στην κυκλοφορία, αλλά. Εάν υπάρχει αυτή η καθίζηση μέσα στη σύραγγα, που είδαμε πριν από λίγο, φαντάζ, κανείς δεν μπορεί να, να... να φανταστεί σε ποια κατάσταση θα είναι... Μπράβο, ακριβώς θα αυτό. Βρεθεί. Σε ποια κατάσταση θα είναι η... ο δρόμος, ο αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Που δέκα που... μέρες. Μπράβο, δέκα είναι... μέρε μέσα στα νερά. Σωστά. Τι καθίζηση μπορεί να έχει υποστεί. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει προφανώς τεχνικός έλεγχος από... και από την εταιρεία παρα... παραχωρησιούχο που έχει την... τα δικαιώματα στον αυτοκινητόδρομο, ενδεχομένως και από το από το υπερχοδέ. Ναι βέβαια. Από το, το Υπουργείο, Υπουργείο Υποδομών, το παλιό υπερχοδέ. Γιατί δεν μπορεί να δοθεί κυκλοφορία έτσι. Δηλαδή φύγαν τα Μα... νερά, άντε να Άκριο... περνάτε. Γιατί Ά... η κυκλοφορία εκεί των αυτοκινήτων γίνεται... Με μεγάλε ταχύτητε. Ακριβώ. Και γι' αυτό το λόγο είπα ότι είμαστε μακριά ακόμα. Γιατί, Έτσι, ακόμα, γιατί υπάρχει δρόμο για την υποχώρηση των νερών για να γίνουν οι έλεγχοι Έτσι, και ακριβώς. ας πούμε όλοι το... ότι η κατάσταση του δρόμου θα είναι ναι. καλή. Προ, προ, πρώτα αυτό. Και νομίζω ότι αυτό το. Μέχρι το Σάββατο νομίζω ότι θα πάει κι άλλο. Τέλο πάντων.